Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos, κατάφερε με επιτυχία να εκτοξεύσει τους δύο πρώτους δορυφόρους για το Project Kuiper, το φιλόδοξο εγχείρημα της εταιρείας για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου δορυφόρων ικανού να παρέχει σύνδεση στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, όπως κάνει η υπηρεσία Starlink του Elon Musk. Η εκτόξευση αυτών των δορυφόρων πραγματοποιήθηκε με έναν πύραυλο Atlas V που εκτοξεύτηκε από την Φλόριντα την περασμένη Παρασκευή. Ο σκοπός του Project Kuiper της Amazon είναι να εκτοξεύσει 3.326 δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη. Αυτοί οι δορυφόροι θα σχεδιαστούν για να παρέχουν υπηρεσίες ευρυζωνικού διαδικτύου σε περιοχές της Γης που δεν υπάρχει άλλος τρόπος συνδεσιμότητας. Ουσιαστικά η Amazon ακολουθεί την προσέγγιση της υπηρεσίας Starlink του Elon Musk. Οι δύο δορυφόροι που εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή, KuiperSat 1 και KuiperSat 2, λειτουργούν ως δοκιμαστικοί δορυφόροι, επιτρέποντας την Amazon να επιδείξει την ικανότητά τους να μεταδίδουν και να λαμβάνουν ευρυζωνικά σήματα. Η εν λόγω αποστολή αντιμετώπισε σημαντικές καθυστερήσεις. Αρχικά η Amazon είχε σκοπό να εκτοξεύσει αυτούς τους δορυφόρους πριν ένα χρόνο, χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό πειραματικό πύραυλο. Ωστόσο η εταιρεία άλλαξε το όχημα εκτόξευσης αρκετές φορές, επιλέγοντας τελικά τον αξιόπιστο πύραυλο Atlas V της United Launch Alliance LLC για ταχύτερη και ασφαλέστερη εκτόξευση των δορυφόρων στο διάστημα. Για να συμμορφωθεί με τη συμφωνία της άδειας που έχει λάβει από την Federal Communications Commission, η Amazon πρέπει να αναπτύξει το ίμιση του δορυφορικού συστήματος Kuiper έως το 2026. Το Project Kuiper είναι αναμφίβολα μια σημαντική επένδυση για το μέλλον. Εάν όλα πάνε όπως έχουν προγραμματιστεί, θα μπορούσε να καταστήσει την Amazon έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στον τομέα των διαστημικών τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, η επιτυχία του Project εξαρτάται από την έγκριση των κανονισμών, την επιτυχή διαστημική εκτόξευση και την απόκτηση μεγάλης αγοραστικής δύναμης. Για τους ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου, σε περιοχές που η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι χαμηλή ή ανύπαρκτη, το Project Kuiper θα μπορούσε να φέρει ριζικές αλλαγές. Αν και η υπηρεσία είναι ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, η ιδέα είναι εκπληκτική και έχουμε ήδη δει μέσω της Starlink του Elon Musk ότι μπορεί πραγματικά να είναι επιτυχημένη. Η δορυφορική υπηρεσία ίντερνετ του Musk έχει αυτή τη στιγμή 5.000 δορυφόρους στο διάστημα. Μένει να δούμε πόσο γρήγορα θα κινηθεί η Amazon και αν θα καταφέρει να χτυπήσει τη SpaceX, την εταιρεία του Musk που βρίσκεται πίσω από τη Starlink.